Έναν διπλό στόχο υπηρετεί ήδη από τις πρώτες ημέρες ανάρτησης και προβολής του στο διαδίκτυο, το πρωτότυπο βίντεο του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, που γυρίστηκε στο αρχαίο θέατρο της Δοδόνης και σε διάφορα σημεία της πόλης όπως το Κάστρο και το Παραλίμνιο. Αναδεικνύει αφενός το άθλημα και αφετέρου προβάλλει την ίδια την πόλη. Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης από 3 λεπτά, δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης και έχει ήδη γίνει κτήμα της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος του τοπικού συλλόγου Άγγελος Κοσμάς, υλοποιήθηκε μια ιδέα της οικογένειας του Νίκου Βραζιτούλη που προβάλλει όχι μόνο το άθλημα αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η Παγκόσμια Επιτραπέζια Αντισφαίρησης έχει την τιμητική της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Άνθρωποι που ασχολούνται με το πινκ-πονκ, άνθρωποι του αθλητισμού, γιορτάζουν και συμμετέχουν με διάφορες εκδηλώσεις. Εμείς, ως Αθλητικός Σύλλογος των Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, σήμερα επιλέξαμε και κάναμε δύο δράσεις. Η πρώτη δράση, όπως προείπατε και εσείς, αφορά τη δημιουργία ενός βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, το οποίο είχε ένα διπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος ήταν να παρουσιάσει τη δραστηριότητα του αθλήματος στην πόλη μας και μέσα από αυτό να το προβάλλουμε και να το διαφημίσουμε. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό που θεωρούσαμε και θεωρούμε είναι ότι θα προβάλλουμε και την ίδια την πόλη, δείχνοντας ένα σεβασμό στην ιστορία και στον πολιτισμό μας, δείχνοντας το αρχαίο θέατρο της Δοδόνης και θα προβάλλουμε και τη φυσική ομορφιά της πόλης μας μέσα από εικόνες που δείχνει από τη λίμνη, από το κάστρο και αλλού. Να πω εδώ πέρα ότι αυτό το βίντεο ήταν μια ιδέα της οικογένειας Βραζιτούλη. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε το άθλημά μας εδώ στην πόλη. Τα δύο τα παιδιά, μάλιστα, του Νίκου του Βραζιτούλη είναι αθλητές του Συλλόγου. Είχαν την έμπνευση, είχαν την ιδέα και εμείς προσπαθήσαμε και τους στηρίξαμε ως Σύλλογος. Το βίντεο αυτό, ουσιαστικά η παραγωγή αυτού του οπτικού ακουστικού υλικού, έχει ήδη παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του Πινκ-Πονκ, αλλά και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του Πινκ-Πονκ. Ήδη έχει προβληθεί μέσα από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και σύντομα αναμένουμε να μπει και στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και καταλαβαίνετε την προβολή της ίδιας της πόλης που θα υπάρξει σε όλη την παγκόσμια κοινότητα του πινκ-πονκ και γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Επομένως, μακροπρόθεσμα, ίσως να μπορέσουμε να μιλήσουμε και όχι μόνο για μια αναγνωρισιμότητα, αλλά και για μια δυνατότητα που μπορεί να δοθεί στην πόλη να διοργανώσει, να φιλοξενήσει αγώνες και ευρωπαϊκού διεθνούς επίπεδου. Βέβαια. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε και ως σύλλογος, αλλά και ως μέλη, ως φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, είναι να δούμε κάποια στιγμή και στην πόλη μας αυτό το άθλημα, να το δούμε όπως το φανταζόμαστε, δηλαδή μια γενικότερη και πολύ καλή δραστηριότητα και δράση που θα πάρει με τη μορφή των αγώνων και επιδιώκουμε ήδη κάποια events, κάποιους αγώνες, να τους φιλοξενήσουμε στην πόλη μας.